Λοιπόν, ένα ακόμα ανακοινωθέν που είναι λίγο πιο σοβαρό, θα τα πω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Παίρνω αρκετά μηνύματα από παιδιά που λένε light γιατί δεν έρχεσαι στη Σαλαμίνα, δεν έρχεσαι στα Τρίκαλα, στο Λουτράκι κλπ, στο χωριό μου, στο νησί μου. Τρεις λόγοι. Πρώτος λόγος. Από το 2012 που έχω ξεκινήσει να κάνω αυτή τη δουλειά, είχα την τύχη να γυρίσω όλη την Ελλάδα 10 φορές, να πάω σε όλα τα χωριά, σε όλα τα νησιά, σε όλες τις βουνοκορφές, σε όλα τα υπέροχα μέρη τα οποία αποκαλείται σπίτι. Είχα την τύχη να τα επισκεφτώ παραπάνω από 10 φορές. Νομίζω φτάνει για μένα αυτό το πράγμα. Δεύτερος λόγος. Το budget μου πλέον το 2022 δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να το καλύψουν όλα τα μαγαζιά στην Ελλάδα. Μας παίρνουν οι μαγαζάτορες, μας το ζητάνε, τους το ζητάτε εσείς. Δεν βγαίνει το budget για εμένα προσωπικά σαν καλλιτέχνη να έρθω. Δεν ξέρω τι παίρνουν τα άλλα παιδιά και έρχονται και τραγουδάνε. Είναι δική τους δουλειά, ο καθένας κοστολογεί τον χρόνο του όσο θέλει. Ναι, όπως έλεγα λοιπόν πριν κοπώ, ο καθένας κοστολογεί τον χρόνο του, κοστολογεί τον κόπο του όπως ο ίδιος κρίνει. Και το ίδιο κάνω και εγώ. Οπότε αυτομάτως κλείνουν κάποιες πόρτες, γιατί. Sorry. Θα σου πούνε ότι δεν βγαίνει το budget, ο Χ το κάνει για τόσα λιγότερα, ο Ψ το κάνει για τόσα λιγότερα και παζάρια, ψαλίδια κλπ. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που βλέπετε ότι δεν κάνω πλέον πολλά club shows, δεν παίζω σε πολλά μέρη, δεν παίζω σε πολλά μαγαζιά. Επιλέγω να συνεργάζομαι με καλά μαγαζιά, με χώρους οι οποίοι μπορούν να με στελεχώσουν, να πληρώσουν το budget μου και ούτω καθεξής. Και αυτό μας οδηγεί λοιπόν στον τρίτο λόγο, που είναι και ο λόγος που έχω να παίξω στην Αθήνα παραπάνω από 6 μήνες. Είναι γιατί σας ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ μεγάλο, πρώτα στην Αθήνα, μετά στη Θεσσαλονίκη και Θεού θέλοντος μετά σε όλη την Ελλάδα. Δικές μας παραγωγές, όχι clubs, όχι half playback. Ο τρίτος λόγος λοιπόν που δεν με βλέπετε να παίζω παντού είναι γιατί σας ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ μεγάλο, πρώτα στην Αθήνα, μετά στη Θεσσαλονίκη και τέλος Θεού θέλοντος και άμα το γουστάρετε θέλω να το φέρω και σε όλη την Ελλάδα και να είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχίσω να κάνω τις live εμφανίσεις μου. Μιλάω λοιπόν για δικές μας παραγωγές, όχι playback, όχι 45 λεπτά set με yo 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 put your hands up, συναυλίες κανονικές, να παίξουμε κομμάτια που δεν παίζουν στα clubs, να μπορέσουμε να κάνουμε παρουσιάσεις δίσκων για το Immortale, για το Ρώμιο που δεν έγιναν ποτέ. Θα σας ανακοινώσω λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες για το project το οποίο ετοιμάζω μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αυτό, ένα γρήγορο PSA για όλους. Να έχετε καλές γιορτές, χαρούμενο νέο έτος. Salute.